γίνουν κάτι, αλλά γενικά θα πρέπει το θέμα αυτό να το να το φροντίσουν. Mm -hmm. Πέρα λοιπόν από τα οικονομικά και τα Τρέχοντα οικονομικά, αλλά και τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλου, είναι μια πολύ, πολύ καλή μέρα για να κάνουν κάποιε συζητήσει, για να έχουν επαφέ, για να αποφασίσουν τι αυτοκίνητο θα πάρουν αυτόν τον καιρό. πολύ κρύοι, παρά το γεγονό ότι είμαστε σε μια περίοδο κρίση, μπορεί να κάνουν και ανταλλαγή. Ενδεχομένω να αλλάξετε το αυτοκίνητό σα, να δείτε τον κύκλο των γνωριμιών σα να αυξάνεται, να μεγαλώνει, να είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σα βοηθήσουν και για νομικά διαδικαστικά και για ταξίδια. Και γενικά είναι μια καλή περίοδο ακόμα και για τα οικονομικά. Θέματα, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να μιλήσετε και να βάλετε σε μια νέα τάξη την πορεία της ζωής σας. Για τους uh, τάβρους μας και πάλι, ενώ η έκλειψη γίνεται στο δικό σας ζώδιο και έχετε αρχίσει με μουρμούρα, Χθε είχα πάει κάπου και ήταν δύο-τρεις και αρχίσει... Oh, και, και, και το θα... μετανιώσατε. <laughs> <laughs> Δεν το μετανιώσα, αλλά ε, βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι μεγαλοποιούν υποθέσει που ακόμα δεν έχουν φτάσει. Α ναι. Άσε να φτάσει και μετά θα και δούμε πώ θα το, πεις. ρυθμίσουμε. Λοιπόν, ακόμα λοιπόν και αν η έκλειψη αυτή σα επηρεάζει, είναι καλέ μέρε για εσά. Μπορείτε να διορθώσετε πολλά. Μπορείτε να διορθώσετε μία συναισθηματική σχέση η οποία να έχει διαταραχθεί. Ε, μπορείτε να μιλήσετε α, ε, πίσω από κλειστέ πόρτε, δηλαδή να μην κοινολογήσετε αυτά που θέλετε να πείτε με πρόσωπα του περιβάλλοντό σα για ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Βέβαια ο Άρης έχει μπει στο ζώδιό σας και σας κάνει και σας λίγο δυνατούς έως δυναμικούς και εκρηκτικούς, ειδικά αν είστε γεννημένοι 22, 23, 24. Θυμάμαι μια κοινή μας φίλη τώρα μας ακούει. Α, ναι. Ε, ναι. Ε, και να ασχοληθείτε με τη δουλειά όπου μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα. Σήμερα πολλά πράγματα... Ε, διορθώνονται και κάποια άλλα μπορεί να αλλάζουν. Για εσά λοιπόν ο τομέα τη δουλειά ή τη υγεία θα μπορούσε να έχει κάποιο πονοκέφαλο. Για του διδήμου είναι μια καλή μέρα. Για να δείτε φίλου, για να συζητήσετε, για να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπου με του οποίου δουλεύετε συλλογικά. βέβαια υπάρχει ένα παρασκήνιο, μια μυστική επαφή συμφωνία θα μπορούσε να αποδώσει παρά το γεγονό ότι γενικά ε, ε, προσπαθούν κάποιοι να μπλοκάρουν τι ενέργειέ σα. Είναι μια περίεργη περίοδο. Προσπαθήστε με τη διέστησή σα να α, το αντιμετωπίσετε. Γενικά, ακόμα ο Δία είναι στο δικό σας ζώδιο και ευνοεί εσά που είστε γεννημένοι γύρω στι 6-7 του μηνό. Είναι μια πολύ καλή περίοδο. Για του ε, καρκίνους μα, <coughs> τα πράγματα είναι εντελώ. Ε, ε, βοηθητικά θα μπορούσα να πω όλο τον προηγούμενο μήνα σας λέγαμε προσέχετε τα επαγγελματικά τώρα δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν Α, μπορεί να κάνετε μια συζήτηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία μπορεί να έχει άμεση σχέση και με την οικογένειά σας αλλά και γενικότερα με ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι Πολύ, πολύ σημαντικό για αυτή την εποχή. Προσπαθήστε να δράσετε. Ε, Ό,τι έχει σχέση με τα επαγγελματικά, μία συζήτηση θα μπορούσε πραγματικά να σα φέρει εκεί ακριβώ που θέλετε εσεί. Έχετε ηρεμήσει από τι εντάσει. Σήμερα, βεβαίω, η οικογένεια, ειδικά αν είστε γεννημένοι προ το τέλο Ιουνίου, μπορεί να σα απασχολήσει με κάποιε αλλαγέ που μπορεί να γίνουν στα σχέδιά σα. Για πολλού, μία αγάπη, μία φιλία, κάτι μπορεί να γεννηθεί αυτέ τι ημέρε και να έχει διάρκεια. Τα λιοντάρια μας τα οποία αυτό το καιρό έχουν μαζευτεί και σκέπτονται τα επαγγελματικά και μάλιστα με αρκετή ένταση αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Σήμερα όμως θα μπορούσατε να συζητήσετε για ταξίδια στο εξωτερικό, για επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Ε, φίλοι δυνατοί μπορεί να βοηθήσουν τις προσπάθειές σας, προσέχοντας εσείς την οικογένεια, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στην 1η Αυγούστου. ενώ κάτι καινούριο μπορεί να γεννηθεί σε επίπεδο δουλειά. Μπορεί να μην τελειώνει από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά μία αρχή ενδεχομένω να γίνεται τώρα και η οποία να υπόσχεται πολλά, ειδικά εσείς να ξέρετε ότι από το καλοκαίρι του 2014 και μετά μπαίνετε σε μια τόσο καλή περίοδο που δεν θα το πιστεύετε ούτε και εσείς οι ίδιοι.